Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να κάνουμε μία ανασκόπηση. Από πού αρχίσαμε, τι παραλάβαμε, τι πετύχαμε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε σήμερα και πώς θα προχωρήσουμε. Σε αυτά τα τέσσερα λοιπόν ερωτήματα θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Αλλά πριν από αυτό πραγματικά δεν μπορώ και εγώ να μην σχολιάσω το ότι κάνουμε την εκδήλωση σε αυτό το ωραίο πάρκο. Και θυμάμαι να κάνουμε εδώ εκδηλώσεις από τη δεκαετία του 80, ίσως και πιο πριν. Πάντα έτσι ενδιαφέρουσες συζητήσεις από την εποχή του Μιστακόπουλου και πιο πριν. Βέβαια από τότε ως τώρα, και τότε είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά από τότε ως τώρα έχουμε μία αλλαγή. Ενώ τότε δρούσαμε κυρίως στα κινήματα, στην κοινωνία, με ένα μικρό κόμμα που είχαμε τότε, με λίγους βουλευτές, σήμερα δρούμε και στο επίπεδο της διακυβέρνησης χώρας. Έχω την ευθύνη της διακυβέρνησης χώρας ως πλειοψηφούσα δύναμη. Και αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο στοιχείο, διότι εμείς εκπροσωπούμε μια αριστερά η οποία θέλει να είναι και κινηματική και κυβερνητική, με την έννοια της ικανότητας της διακυβέρνησης. Βέβαια είχαμε και παλιά ορισμένες εμπειρίες, κυρίως από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε ως αριστερά την δυνατότητα να δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας και στο επίπεδο της περιφέρειας και στο επίπεδο της κεντρικής εξουσίας και φυσικά της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας και ακριβώς αν είχαμε το χρόνο και τον τρόπο να έρθει εδώ και η Ρένα, η Δούρου και να μας πει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή και εγώ να πω αυτά που βλέπω από τα Υπουργεία κλπ. Και εσείς από τη μεριά σας πώς βιώνετε όλα αυτά που κάνουμε ή δεν κάνουμε, αυτό λοιπόν θα ήταν ένα πλούσιο μάθημα για όλους μας. Και αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, όπως το περιέγραψα, είναι κάτι που αποτελεί περιεχόμενο της δράσης μας όλο αυτό το καιρό. Και χωρίς να επεκταθώ σε αυτό, απλά σημειώνω τα νέα στοιχεία που ανακαλύπτουμε ή τα ξέραμε αλλά τα βλέπουμε τώρα πιο έντονα. Και ένα από αυτά είναι η ανάγκη της συνεργασίας. Άκουσα πριν κάποιον να μιλάει, πες μας Δούρου για τη Μάνδρα. Μα ούτε τα προβλήματα της Μάνδρας, ούτε τα προβλήματα του Εγάλεω, ούτε τα προβλήματα της χώρας, τίποτα δεν μπορούμε να λύσουμε ή να το πω θετικά. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά προϋποθέτουν αυτά πρώτον συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμών. Κυβέρνηση, Υπουργεία, Περιφέρεια, Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία. Και βέβαια προϋποθέτουν και πολιτικά εργαλεία που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τα έχουμε. Και ακριβώς είναι αυτά τα οποία δημιουργούμε και πρέπει να δημιουργήσουμε τώρα. Έρχομαι λοιπόν στα ερωτήματα που έθεσα και ολοκληρώνοντας μετά μπορεί να επανέλθω και να προεκτείνω κάπως αυτές τις σκέψεις στο σχεδιασμό δηλαδή του μέλλοντος. Για να θυμίσω, δεν θα πάω πολύ πίσω, δηλαδή πώς χρεοκοπήσαμε ως χώρα, ποιες ήταν οι βασικές αιτίες, παρόλο που αυτό το ερώτημα πρέπει να μείνει ζωντανό και διαρκές, ιδίως για τους νέους και τις νέες. Διότι αυτό που ζούμε ως χώρα από το 2009-10 και μετά δεν είναι κάτι, είναι μια οδυνηρή εμπειρία. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Το μόνο λοιπόν που θέλω να πω σχέση με αυτό είναι ότι η χρεοκοπία δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων μεμονωμένων λαθών, δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας συνωμοσίας, ήταν η χρεοκοπία ενός ολόκληρου συστήματος, ενός τρόπου διακυβέρνησης με βάση τις πελατειακές σχέσεις, ενός τρόπου ανάπτυξης και παραγωγής άναρχου, ασυνάρτητου, ασυντόνιστου, άνισου και άδικου. Ήτανε ένας τρόπος λειτουργίας της χώρας που κυνηγούσε τις εύκολες λύσεις, το ευρώ, το φτηνό χρήμα. Άρα, όσο και αν η οικονομία, όπως θα δούμε μετά, έχει μπει σε ανάκαμψη, και όσο και αν αυτή η ανάκαμψη δυναμώνει, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη στιγμή ότι έξοδος από την κρίση σημαίνει βαθιές αλλαγές
οι πιο βαθιές από τις οποίες μόλις τώρα θα αρχίσουν. Διότι ως τώρα αυτό που κάναμε ήταν να ισορροπήσουμε, να κλείσουμε τα ελλείμματα. Αλλά τώρα πρέπει να μετρηθούμε με προβλήματα, με παθογένειες που αποτελούν την ταυτότητα αυτού του ιδιόμορφου καπιταλισμού που έχουμε στην Ελλάδα. Και βέβαια μιλάω για αλλαγές, όχι αλλαγές λιτότητας, αλλά αλλαγές που θα μειώνουν τις ανισότητες, θα βοηθούν την απασχόληση και την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της χώρας. Έρχομαι λοιπόν στο επόμενο στάδιο, όταν εμείς ερχόμαστε στην κυβέρνηση. Τι παραλάβαμε, διότι έχουμε και μία αξιωματική αντιπολίτευση η οποία έχει περισσό θράσος. Και σήμερα μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ξαναείπε για αχρίαστο μνημόνιο, ότι λέει δεν χρειαζόταν το μνημόνιο η συμφωνία που εμείς κάναμε. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι όταν εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, η χώρα αυτή έπρεπε να πληρώσει χρέη του παρελθόντος 80 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2015 ως το 2019. Και ενώ είχε αυτά τα χρέη, τα παλιά, δεν υπήρχε δανειακή σύμβαση. Διότι το πρόγραμμα είχε ολοκληρωθεί, χωρίς να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Και αν θυμάστε, το Δεκέμβριο του 2014, ο κύριος Σαμαράς τότε έκανε μια συμφωνία δίμηνης παράτασης. Ενώ του πρότειναν εξάμηνη παράταση οι Ευρωπαίοι. Αυτός έκανε δίμηνη παράταση με τη σκέψη να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην μπορεί να κυβερνήσει, να μην έχει λεφτά να πληρώσει τα δάνεια και τα χρέη και τους μισθούς και τις συντάξεις και να καταρρεύσει το Μάρτιο. Αυτή ήταν η περιβόητη το σχέδιο για την αριστερή παρένθεση. Εμείς λοιπόν παραλάβαμε χρέη χωρίς συμφωνία χρηματοδότησης της χώρας. Το μνημόνιο το δεύτερο είχε αποτύχει, δεν είχε κλείσει. Εκταμείευση δόθηκε να γίνει από τον Αύγουστο του 2014. Αυτή την κατάσταση παραλάβαμε. Δεύτερο, ενώ είχαν κόψει τιμολόγια σε εργολάβους, σε προμηθευτές, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, τα ταμεία, το ταμείο είναι άδεια, δεν είναι τρόπος του λέγειν. Εγώ κατέθεσα σήμερα στη Βουλή έγγραφο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, το οποίο δείχνει ότι 20 Φεβρουαρίου του 2015 είχαμε αρνητικό, είμαστε στο κόκκινο. Είχε στηθεί λοιπόν ένας εκβιασμός για να δυσκολέψουν τη διακυβέρνηση της χώρας από την αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο τους ήταν να αμαυρώσουν, δηλαδή όχι απλώς να πέσει η κυβέρνηση, αλλά να πέσει η κυβέρνηση μέσα σε μια κοινωνική καταστροφή και να πούνε μετά ποτέ ξανά αριστερά σε αυτή τη χώρα. Ενώ λοιπόν τον έκανε αυτό τον εκβιασμό ενάντια στην αριστερά, δυστυχώς έβλαψαν τη χώρα, δυσκόλεψαν τη διαπραγμάτευση, έδωσαν όπλα σε αυτούς που ήθελαν να συνεχιστεί η αυστηρή λιτότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν εμείς αναλάβαμε, αντέξαμε με τη βοήθεια του λαού. Όταν βρεθήκαμε σε δυσκολία, καλέσαμε τον κόσμο να τοποθεθεί με το δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα του μας βοήθησε, θα ήταν χειρότερα τα πράγματα, δεν είχαμε τότε αποτέλεσμα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το περιβόητο τρίτο μνημόνιο που υπογράψαμε εμείς, το τελειώσαμε. Ούτε το πρώτο τέλειωσε, ούτε το δεύτερο τέλειωσε. Και αν δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω ή να πω ποια θα ήταν αυτή η τύχη αυτής της χώρας, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε χάσει κάθε κοινωνική νομοποίηση, κάθε ικανότητα διακυβέρνηση, κάθε ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια? Το αποτέλεσμα, το είπε και ο γραμματέας του κόμματος στην αρχή, δεν ήταν βέβαιο. Δεν ήταν βέβαιο. Ούτε το αποτέλεσμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου ήταν βέβαιο. Και αυτό ήταν μια δημοκρατική προσφυγή στο λαό, όπως και το δημοψήφισμα. Ας μας πει ο λαός αν θέλει να συνεχίσουμε με γνωστή τη συμφωνία που είχαμε. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι η πλέον μακρόβια κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιτυχάνουμε τους στόχους μας, αυτούς τους οποίους υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες είχαμε θέσει. Πρώτον λοιπόν βγάζουμε τη χώρα από τα μνημόνια, κλείνει αυτός ο κύκλος της επιτροπίας. Και αυτό εμείς λέμε ότι αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, ιδίως αν μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε θετικά, πλήρως, υπέρ την
συμφερόντων της χώρας. Γιατί είναι ιστορικό γεγονός? Πρώτον, διότι δεν ήταν αυτονόητο. Δεν είναι δηλαδή αυτόματο ότι όταν λήξει το μνημόνιο τελειώνει και τα μνημόνια. Διότι σας είπα, το πρώτο μνημόνιο δεν τέλειωσε ποτέ. Και το δεύτερο έληξε ο χρόνος του χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Άρα το ότι τέλειωσε αυτό το μνημόνιο στην ώρα του είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμού, συγκεκριμένης πολιτικής, συγκεκριμένης κυβέρνησης, συγκεκριμένης αποφασιστικότητας, συγκεκριμένης σχέσης που είχε αυτή η κυβέρνηση με την κοινωνία και το λαό. Και δεύτερο, είναι σημαντικό διότι το τέλος αυτού του κύκλου είναι μια ευκαιρία. Δεν είναι μια ευκαιρία για μας ως ΣΥΡΙΖΑ ή ως κυβέρνηση, είναι μια ευκαιρία για τη χώρα. Να ανασκουμπωθούμε, να ανασυγκροτηθούμε, να σχεδιάσουμε το μέλλον μας με αυξημένους βαθμούς ελευθερίας, αξιοποιώντας το γεγονός ότι έχω μια οικονομία πια σε ανάκαμψη και όχι σε ύφεση. Και αυτή η ευκαιρία ακριβώς είναι που πρέπει να συζητήσουμε και θα έπρεπε να συζητάμε και στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει στην κοινωνία, πώς ακριβώς θα την αξιοποιήσουμε. Και αυτή η συζήτηση έγινε στις περιφέρειες της χώρας, με ανθρώπους και φορείς οι οποίοι δεν ήταν κομματικά μαζί μας πάντα, αλλά ακριβώς φάνηκε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να συζητήσει με όρους σύνθεσης, με όρους συνένεσης στη βάση κοινών στόχων. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, πετύχαμε μια συμφωνία για το χρέος που το καθιστά βιώσιμο. Που σημαίνει δηλαδή αυτό ότι μπορούμε να ξαναδανειστούμε από τις αγορές και να μην συνάπτουμε διαρκώς μνημόνια. Έχουμε μπροστά μας 15 τουλάχιστον χρόνια μέχρι το 2032, όπου οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους είναι διαχειρίσιμες. Δηλαδή μπορούμε χωρίς να παίρνουμε μέτρα λιτότητας να εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας. Βεβαίως δεν υπήρξε κούρεμα χρέους όπως θα θέλαμε εμείς και δεν μπορούσε να υπάρξει τώρα κούρεμα χρέους, γιατί αν χρωστούσαμε μόνο σε τράπεζες και σε ιδιώτες, θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε και κούρεμα χρέους. Δυστυχώς όμως με την αναδιάθρωση που έγινε το 2012 με το λεγόμενο PSI, το χρέος μας πια είναι προς τα ευρωπαϊκά κράτη και τους θεσμούς της Ευρώπης. Λέει, χρωστούμε στους Ιταλούς, στους Πορτογάλους, στους Ιρλανδούς, στους Γάλλους, στους Βέλγους κ.ο.κ. Χρωστάμε σε χώρες που και αυτές χρωστούν. Άρα η λύση ριζική που εμείς θέλαμε και εξακολουθούμε να διεκδικούμε απαιτεί λύση για όλους. Να κουρευτεί και το ελληνικό χρέος και το ιταλικό χρέος και το πορτογαλέζικο χρέος. Και αυτή τη λύση εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στην κλίμακα της Ευρώπης. Όμως και αυτό που πετύχαμε μας διασφαλίζει μια πορεία θετική και ελεγχόμενη. Το τρίτο που πετύχαμε είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να κατανοηθεί, διότι υπήρχαν και άλλες προτάσεις που ευτυχώς εμείς δεν υιοθετήσαμε. Μας έλεγαν λόγου χάρη να ζητήσουμε αυτό που ονομάζεται προληπτική γραμμή. Τι ήταν η προληπτική γραμμή? Ένα ανοιχτό λογαριασμό, όποτε χρειαστούμε λεφτά, να πάμε να αντλήσουμε λεφτά. Αλλά το αντάλλαγμα γι' αυτό θα ήταν ένα νέο μνημόνιο. Θα έπρεπε να το εγκρίνει το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το ΤΑΔΕ Κοινοβούλιο κλπ. Εμείς αντί γι' αυτό δημιουργήσαμε αποθέματα. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν τέτοια αποθέματα, τα οποία ακόμα και αν δεν μπορούμε να δανειστούμε, όχι με δική μας ευθύνη, αλλά επειδή πέφτουν τα επειδή κάτι θα συμβεί στις αγορές ενδεχομένως, επειδή μπορεί να υπάρξει μια νέα κρίση και δεν θα μπορούμε, θα έχουμε να ανέβει τα επιτόκια, δεν θα μπορούμε να δανειστούμε, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είμαστε διασφαλισμένοι όχι μόνο για 2 χρόνια που λέμε, για 4 χρόνια. Τα επόμενα 4 χρόνια θα πρέπει να πληρώσουμε ως κράτος 58 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 58 τα έχουμε εξασφαλίσει και με την πολιτική και τα πλεονάσματα που θα έχουμε και με το απόθεμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει και με τα κέρδη από τα ελληνικά μόλογα που θα πάρουμε. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν κάπου 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι είμαστε θωρακισμένοι. Το δεύτερο, εφόσον βγούμε όμως στις αγορές, διότι εμείς θα επιδιώξουμε θα βγούμε, διότι τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων πέφτουν και τώρα που μιλάμε. Εφόσον βγούμε λοιπόν και μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα, τι θα τα κάνουμε αυτά? Θα ξαναγοράσουμε πίσω το χρέος προς το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Διότι τώρα χρωστάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα δάνεια που είχαν συνάψει προηγούμενοι.
όσο χρωστάμε στο Διεθνές Ταμείο, το Διεθνές Ταμείο μπορεί να έχει λόγο στα πράγματα. Όχι υποχρεωτικό όπως πριν, αλλά θα βγάζει εκθέσεις, θα λέει διάφορα πράγματα κλπ. Όταν εξοφλήσουμε το Διεθνές Ταμείο, τότε αυτό, ούτε αυτό θα μπορεί να γίνει. Επομένως, έχουμε εδώ μία σημαντική εξέλιξη, επαναλαμβάνω, για τη χώρα. Το τέταρτο, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις χωρίς νέα μέτρα λιτότητας να εξασφαλίσουμε μόνιμες, ας το πω έτσι, παροχές, είτε με την έννοια των κοινωνικών δαπανών, είτε με την έννοια των στοχευμένων φορολογικών λαφρύσεων. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα καταφέρναμε, όποτε είχαμε υπερπλεόνασμα, να δίνουμε αυτό το μέρισμα που δίναμε το Δεκέμβριο, τώρα περνάμε σε μια φάση που αυτό θα το ξέρουμε από πριν ότι θα υπάρχει, είναι μετρήσιμο, θα το εντάσσουμε στον προϋπολογισμό και έτσι ο προϋπολογισμός του 2019 από πριν θα περιέχει μέτρα για την ελάφρυνση κάποιων φόρων, μέτρα για την αύξηση κάποιων κοινωνικών δαπανών. Και αυτό θα γίνεται σε μόνιμη βάση. Και εδώ ορχόμενα με ρώτησε μια κυρία, δεν ξέρω αν είναι εδώ στη συγκέντρωση, τι θα κάνετε με τις συντάξεις, ακόψετε συντάξεις. Εμείς συντάξεις ποτέ δεν θέλαμε να τις κόψουμε. Αλλά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που μας εκβίαζε το Διεθνές Ταμείο. Έλεγε δηλαδή ότι δεν θα πιάσετε τα πλεονάσματα που λέτε μόνο με αυτά τα μέτρα. Πρέπει να κόψετε και τις συντάξεις για να πιάσετε πλεονάσματα. Αυτό το έλεγε μόνο το Διεθνές Ταμείο. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είχαν συμφωνήσει μαζί μας. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το αδιέξοδο, υποχρεωθήκαμε να κάνουμε αυτές τις ρυθμίσεις. Και τώρα, όπως είπε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, από εδώ και πέρα είναι θέμα επιχειρημάτων και εκπλήρωση βέβαια των στόχων γενικότερα. Εάν λοιπόν η πορεία μας είναι συνεπής με αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, όταν φτάσει εκείνη η στιγμή θα συζητήσουμε, θα πούμε δηλαδή εμείς ότι πρώτον οι στόχοι πιάνονται χωρίς την περικοπή των συντάξεων. Δεύτερον, θα πούμε ότι τώρα πάμε για ανάκαμψη. Δεν πρέπει να κόβουμε συντάξεις τώρα μισθούς. Τώρα πρέπει να βοηθήσουμε να ανέβουν και οι μισθοί για να μπορέσουμε να τονωθεί και η κατανάλωση. Διότι, αν δείτε, η ανάκαμψη που έχουμε προέρχεται από επενδύσεις και από εξαγωγές. Η κατανάλωση ακόμα είναι επίπεδη. Άρα, θα πούμε τα επιχειρήματά μας και ευελπιστούμε ότι και με τη στήριξη του λαού και με συμμαχίες στην Ευρώπη θα αποφύγουμε αυτά τα μέτρα τα οποία εξ αρχής δεν έπρεπε να υπάρχουν. Πέμπτο, βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης. Άρχισε αυτή η διαδικασία από τον τουρισμό, αλλά σιγά σιγά γενικεύεται. Και η ανάκαμψη αυτή έχει σταθερότητα και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Λένε ορισμένοι ότι είναι χαμηλή. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχουμε περάσει ύφεση μείον 7%, μείον 3%, αθρηστικά μείον 25%, το να μπει η οικονομία σε μια τροχιά συν 2%, δεν είναι και μικρό πράγμα. Βεβαίως δεν αρκεί. Όταν έχεις ανεργία 20% ακόμα, δεν αρκεί. Αλλά είναι μια βάση αυτό. Δημιουργεί μια σταθερότητα. Μπορεί να προβλέψει ο επιχειρηματίας το μέλλον και να κάνει τις επενδύσεις του. Μπορεί ο καταναλωτής να κάνει το σχέδιο του. Μπορεί ο εργαζόμενος να έχει μια προσδοκία ότι θα βρει δουλειά. Μπορεί ο επιστήμονας που φύγει στο εξωτερικό να ξαναδεί τις δυνατότητες εδώ. Άρα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Και πρέπει να σου πω ότι όταν η Πορτογαλία βγήκε από τα μνημόνια, τον πρώτο χρόνο πέτυχε ρυθμό μεγέθυνση 0,9%. Εμείς πέρυσι πετύχαμε 1,4% και τώρα πάμε 2%. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η ανάκαμψη αυτή δεν είναι στους αριθμούς, μεταφράζεται σε μείωση της ανεργίας, μεταφράζεται σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών και σε άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Τέλος, μαζί με όλα αυτά προχωρούμε και στην επίλυση προβλημάτων δεκαετιών, εκκρεμωτήτων δεκαετιών, όπως είναι η σχέση μας με τους βόρειους γείτονες. Πρώτον, διότι πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες φιλίας, συνεργασίας, ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας. Είμαστε πόλος σταθερότητας, εξάγουμε σταθερότητα, θέλουμε να εξάγουμε σταθερότητα. Αυτό δίνει αξιοπιστία και κύρωση της χώρας σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, έχουμε ένα γείτονα από την άλλη πλευρά που είναι, έχει παράξενες απόψεις. Λέει ότι δεν του αρέσουν οι συμβάσεις και οι συμφωνίες που στηρίζεται ως τώρα η συνδίωσή μας, η συνθήκη της Λοζάνης κλπ. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Άρα πρέπει να κάνουμε και ιεράρχηση κινδύνων.
και ιεράρχηση στόχων. Άρα η πολιτική μας είναι σχεδιασμένη, είναι βαθύτατα πατριωτική και ωφέλιμη για τον ελληνικό λαό. Τρίτον, πρέπει με όλα αυτά να δημιουργήσουμε συνθήκες συνανάπτυξη των Βαλκανίων. Όλοι ξέρουμε το χάρτη, όλοι ξέρουμε πού ζούμε και πού είμαστε. Τα λιμάνια μας λοιπόν, οι δρόμοι της Βόρειας Ελλάδας, ο ΤΑΠ, οι ενεργειακοί άξονες που κάναμε, η Εγνατία, η λεωφόρος που έχουμε κάνει, όλες οι υποδομές μας αποκτούν αξία στο μέτρο που γίνεται και οι υποδομές των άλλων, των Βαλκανίων, των Ευρωπαίων. Έτσι αποκτάει αξία το λιμάνι, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης. Έτσι αποκτούν αξία τα δίκτυά μας. Άρα όταν λέμε βαλκανική συνανάπτυξη, είναι και μια βάση για την ειρηνική συλλήψη των λαών, αλλά και ένας παράγοντας επιτάχυσης της δικής μας ανάπτυξης. Και πριν απ' όλα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, εφόσον μιλάω σε μια κομματική συγκέντρωση, πρέπει να τονίσω ως σημαντικό επίτευγμα, νομίζω, όχι της κυβέρνησης, αλλά της αριστεράς που εκπροσωπούμε, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατέρευσε όπως θέλετε λεγανωρισμένη, όχι μόνο δεν, βεβαίως αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά πια νομίζω κανείς δεν έχει αμφιβολία ότι η αριστερά που εκπροσωπούμε έγινε ήδη και θα παραμείνει ένας βασικός πόλος για την πολιτική ζωή της χώρας μας. Ένας πόλος συσπήρωσης ευρύτερων δυνάμεων, ένας πόρος ευθύνης, ένας μια κυβωτός των αξιών μας και μια δύναμη ακριβώς που πρέπει να είναι πιο μπροστά από την κυβέρνηση. Και για να μπορέσει να είναι πιο μπροστά από την κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτά τα οποία είπε και ο γραμματέας πριν. Και δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε αρθρογράφους οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι συμπαθούν και ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ, να λένε ότι ο Τσίπρας ήρθε για να μείνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει. Δεν είναι περαστικός. Πού βρισκόμαστε τώρα? Δεν είμαστε από αυτούς που θα πούνε ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Είμαστε αριστεροί. Οι στόχοι μας πάνε πολύ μακριά. Αλλά και αυτό να μην έλεγα, η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι κάτι σαν διακόπτης που το γυρνάς και λες σήμερα είμαι μέσα στα μνημόνια, αύριο είμαι έξω από τα μνημόνια. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση, πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση. Ένα πρώτο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια κληρονομιά της κρίσης πάρα πολύ βαριά. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Είναι σημαντικό το ότι σε συνθήκες στασιμότητας στην ουσία της οικονομίας πετύχαμε να μειώσουμε την ανεργία από 27% ή 26% που την παραλάβουμε στο 20%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τεράστια σημασία. Και έχει και να κάνει με πρωτοβουλίες που πήραμε. Δεν ήταν οι αυτόματοι μηχανισμοί της αγοράς που το έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Μπορούμε όμως να είμαστε ικανοποιημένοι με 20% ανεργία? Προφανώς όχι. Να φέρω ένα δεύτερο παράδειγμα. Καταφέραμε και πετύχαμε μείωση των δικτών της φτώχειας και ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες που μετρούν τη φτώχεια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Εμείς λοιπόν καταφέραμε μια σημαντική μείωση, νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε μείωση του ποσοστού της φτώχειας γενικά και ειδικά της παιδικής φτώχειας. Αλλά παραμένει το πρόβλημα. Έχουμε τριγύρω μας ανθρώπους που είναι σε ζουν κοινωνικά δράματα. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχείς, να είμαστε ικανοποιημένοι ότι το πετύχαμε αυτό, διότι δεν ήταν και αυτό αυτονόητο, αλλά η σκέψη μας πρέπει να πάει και σε αυτούς που παραμένουν σε δυσκολία. Η δεύτερη διαπίστωση θέλω να κάνω είναι ότι η κοινωνία μας σήμερα θα έλεγα έχει ένα διεισμό. Δηλαδή υπάρχουν τμήματα της οικονομίας και της κοινωνίας που πάνε μπροστά και άλλα που ζουν ακόμα συνθήκες κρίσης. Παραδείγματος χάρη, ο τουρισμός πάει μπροστά. Θα έλεγα έχει απογειωθεί κιόλας. Έχουμε φτάσει στο σημείο, δεν ξέρω να πάει από το πω ευχάριστο σημείο, πάνω σε έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζουμε και προβλήματα κορεσμού σε ορισμένα νησιά. Και περιπτώσεις δηλαδή, που θα πρέπει να μιλήσουμε για επιβράδυση
Έχουμε, ας πούμε, την περίπτωση, να πω ένα παράδειγμα, της Σαντορίνης, που οι μελέτες δείχνουν ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα είναι πάνω από 10.000 επισκέπτες από κουραζιερόπλια στο νησί. Τι κάνεις αν υπάρχουν ουρά από κουραζιερόπλια που θέλουν 50.000 κόσμους να πάνε στο νησί? Έχουμε λοιπόν και νέα προβλήματα. Αλλά αυτά είναι προβλήματα ανάπτυξης. Η βιομηχανία, η μεταποίηση αρχίζει και να κάνει. Αλλά όχι όλοι οι κλάδοι. Κάποιοι κλάδοι πάνε μπροστά, κάποιοι δεν πάνε. Άρα σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να έχουμε μία πολιτική η οποία να ενισχύει όποιον πάει μπροστά, να μην τον επιβραδύνουμε, αλλά ταυτόχρονα στο δεύτερο σκέλος να στηρίζει αυτούς που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Έχουμε, επειδή τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης που είμαι, έχουμε και την ευθύνη για τα κόκκινα δάνεια και τα μελετούμε αυτά. Έχουμε λοιπόν χρεωμένα νοικοκυριά χωρίς εισόδημα, χωρίς να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Τι κάνεις εδώ? Όσες δώσεις και να κάνεις, δεν μπορεί ο άλλος. Εδώ λοιπόν θέλουμε νέες πολιτικές και έχουμε θεσπίσει μια τέτοια πολιτική. Έχουμε στον προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, έχουμε ένα σημαντικό ποσό. Αν πάει στον νόμο Κατσέλη και βγάλει μια δόση που ούτε τη δόση μπορεί να πληρώνει, να μπορεί το κράτος να του καλύπτει υπό προϋποθέσεις αυτή τη δόση. Έχουμε επιχειρηματίες χωρίς επιχείρηση, διότι έκλεισαν την επιχείρησή τους. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι παγιδευμένοι, εγκλωβισμένοι. Οι ελεύθερους επαγγελματίες στην ίδια κατάσταση. Τι κάνουμε εδώ? Ούτε στον εξοδικαστικό μπορούν να μπουν, διότι δεν είναι βιώσιμο. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε προγράμματα ειδικά. Και ετοιμάζουμε τώρα, ετοιμάζει η κυρία Καραμεσίνη από τον ΑΕΔ ένα πρόγραμμα. Να μπορούμε να δίνουμε 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ υπό όρους σε κάποιον επαγγελματία που έχει κλείσει τη δουλειά του, να προσπαθήσει να την ξανανοίξει και να πληρώσει και ένα μέρος των δανείων του για να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα με αυτά τα χρήματα. Θα βγει τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε πτυχιούχους χωρίς αναγνώριση των πτυχίων τους για διάφορους λόγους. Έχουμε συνταξιούχους χωρίς εισόδημα. Άρα μία κατεύθυνση από εδώ και πέρα πρέπει να είναι ο απεγκλωβισμός, η αποπαγίδευση όλων αυτών των κοινωνικών ομάδων που μέσα από την κρίση, μέσα από την υπερχρέωση έχουν παγιδευτεί. Αυτά λοιπόν είναι μερικά παραδείγματα αυτού που θα μπορούσαμε να πούμε προβλήματα που ανάγονται στο παρελθόν, αποτελούν κληρονομιά της κρίσης, κληρονομιά της σκληρής λιτότητας, της εσωτερικής υποτίμησης κλπ. Εάν μείνουμε όμως μόνο σε αυτά τα προβλήματα, έχουμε ένα κίνδυνο να αποξενωθούμε από παγκόσμιες τάσεις που αναπτύσσονται. Η δεύτερη λοιπόν ομάδα προβλημάτων είναι οι προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον, αλλά είναι ήδη παρούσες. Θα έχετε ακούσει που ορισμένοι μιλούν για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι γεγονός. Ζούμε μια τεχνολογική επανάσταση. Σε 10-15 χρόνια η ζωή μας θα είναι πολύ διαφορετική. Θα κυκλοφορούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα πηγαίνουμε σε μια ώρα, μια μισή Θεσσαλονίκη. Τα φώτα θα ρυθμίζονται με αυτοματισμούς για να εξοικονομούμε ενέργεια. Το ενεργειακό μοντέλο θα αλλάξει ριζικά και στην Ελλάδα. Ήδη το κάνουμε αυτό. Θα είναι μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κλιματική αλλαγή από την άλλη μεριά. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε την ανάπτυξη σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άρα, το ένα κεφάλαιο είναι προβλήματα που αφορούν κληρονομίες του παρελθόντος και το άλλο είναι προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτά λοιπόν τα δύο, για να τα συνδυάσουμε σωστά, διότι φτάνει στο σημείο που λες, έχω 100 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα τα μοιράσω? Πόσα θα δώσω εκεί, πόσα θα δώσω για να επουλώσω μια πληγή του παρελθόντος, πόσα θα δώσω για να ενισχύσω νέους ερευνητές με υποτροφίες ή με προγράμματα για να κάνουν καινοτόμα πράγματα τα οποία θα είναι το μέλλον. Αυτά λοιπόν όλα απαιτούν σχέδιο, απαιτούν σχεδιασμό. Και έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα, πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα. Έδωσα ήδη ορισμένες ιδέες, αλλά θέλω να το θέσω εδώ κάπως γενικότερα. Θέλω εδώ να μιλήσω για το σχέδιό μας όχι μόνο ως κυβέρνηση, αλλά το σχέδιό μας ως αριστερά. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που κάνουμε όχι ως μία κυβερνητική εμπειρία που κάποιοι θα αποκτήσουμε
στο βιογραφικό μας ότι υπήρξαμε και κάποια χρόνια υπουργοί, οι περιφερειάρχες, οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι μας έτυχε από την ιστορία ο κλήρος να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο πρότυπο αριστεράς, ένα νέο παράδειγμα αριστεράς, που όπως είπα και στην αρχή είναι και κινηματική, είναι και κυβερνητική, μπορεί να ασκεί εξουσία χωρίς να ενσωματώνεται όμως το σύστημα. Και αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο πρέπει να το παλέψουμε. Διότι δεν έχουμε έτοιμα παραδείγματα να αντιγράψουμε. Έχουμε θετικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό που περιγράφω είναι ένα κυρίαρχο παράδειγμα. Και άρα ο 21ος αιώνας μας έφερε έτσι που εμείς εδώ στην Ελλάδα και ελπίζουμε αύριο και σε άλλες χώρες θα πρέπει να πετύχουμε σε αυτό το στόχο. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε τη δράση μας σε όλα τα επίπεδα. Ως κυβέρνηση να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, κοινωνική αποτελεσματικότητα. Ως κόμμα να γίνουμε κόμμα μελών, ένα στόχο που τον θέσαμε, αλλά απέχουμε από αυτό. Ένα κόμμα πιο μαζικό, αριστερό πάντα, αλλά πιο μαζικό, ένα κόμμα συλλογικό, δημοκρατικό. Είναι κρίσιμο, κάνουν μεγάλο λάθος όσοι υποτιμούν τη διάσταση κόμμα. Είναι θεωρητικό λάθος ότι το κόμμα δεν χρειάζεται διότι τα κινήματα. Αντιθέτως, όταν υπάρχει κόμμα ισχυρό, μπορεί να αναπτύσσονται και κινήματα. Το τρίτο ακριβώς είναι η κοινωνία, τα κινήματα, η εμπλοκή της κοινωνίας στην ανάπτυξη. Η κοινωνία είναι το υποκείμενο της ανάπτυξης, δεν είναι οι επιχειρήσεις ή το κράτος. Η κοινωνία βάζει τους κανόνες τελικά. Είναι η δράση μας στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, όπου είναι μια μεγάλη ευκαιρία ακριβώς να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε η αριστερά, όχι μόνο ως κόμμα, αλλά και ως ένας μεγάλος προοδευτικός συνασπισμός. Και είναι και η Ευρώπη, όπου κρίνονται κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό της Ευρώπης, άρα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δράσουμε εμείς. Άρα όταν μιλάμε για σχέδιο για την επόμενη μέρα, νομίζω πρέπει να το κατανοήσουμε σε αυτή την ευρύτερη του διάσταση. Και βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, ούτως ώστε το σχέδιο για την επόμενη μέρα να είναι και σχέδιο για την επόμενη τετραετία. Διότι πραγματικά όλα αυτά τα οποία έχουμε ξεκινήσει απαιτούν τουλάχιστον μία ακόμα τετραετία για να μπορέσουν να αποδώσουν πλήρως τα αποτελέσματά τους στον κόσμο. Εκείνο που θέλω εγώ να πω για να αφήσω μετά να κάνουμε και κάποια συζήτηση, αν θέλετε κι εσείς, είναι ότι ξεκινάμε αυτή την πορεία τώρα, αυτό το νέο κύκλο μετά τα μνημόνια, τον μεταμνημονιακό κύκλο, με μια σειρά από εφόδια, τα οποία ούτε κατά διάνοια δεν τα είχαμε το 2015 όταν αρχίζαμε. Έχουμε μια οικονομία σε ανάκαμψη, έχουμε ένα χρέος βιώσιμο και υποέλεγχο, έχουμε μια κυβερνητική εμπειρία που τότε δεν την είχαμε, έχουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης, πολύ σημαντικό, σχέδιο δικό μας, το οποίο όμως έχει, το έχουν δει και οι ξένοι και είπανε, ωραία, η Ελλάδα ξέρουμε έχει ένα σχέδιο να υλοποιήσει, το οποίο έχει μέσα σημαντικά πράγματα, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα που βοηθούν, όπως είπα και στην αρχή, στη μείωση των ισοτήτων, στην ενδυνάμωση των εργαζομένων και στην ανάπτυξη της χώρας με τρόπο βιώσιμο και δίκαιο. Άρα με αυτά τα εφόδια, νομίζω, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αν στις συνθήκες όλων αυτών των δυσκολιών σταθήκαμε όρθιοι, από εδώ και πέρα η φιλοδοξία δεν είναι απλώς να στεκόμαστε όρθιοι, αλλά να παράγουμε ένα έργο το οποίο θα διευρύνει την κοινωνική και την πολιτική επιρροή της αριστεράς. Πολύ περισσότερο που ακριβώς έχουμε δοκιμαστεί σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Επομένως, με αυτές τις σκέψεις, εγώ ήθελα να ευχαριστήσω για την προσοχή σας και τα υπόλοιπα τα πούμε στην πορεία της συζήτησης.